Δεν μπορούν ούτε οι μεν ούτε οι δε. Μάλλον αυτοί που είναι σε κατάσταση μακράν του Θεού, που δεν είχαν μετανοήσει εδώ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί μετά θάνατον η ψυχή σταθεροποιείται. Σταθεροποιείται εκεί που είναι. Γιατί λέει κάπου ο Χριστός μας, ενώ ευρώσε, ενώ σε όποια κατάσταση σας ευρώ, κρινώσε. Όπως σας ευρώ. Πού, πότε, την ώρα του θανάτου. Όπως θα μας βρει εκείνη την ώρα, έτσι θα μας κρίνει. Γιατί από εκεί μετά δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λέμε η μετάνοια δεν υπάρχει στον Άδη. Δεν πάνε ψυχή στην κόλαση. Αυτοί που δεν έζησαν σωστά πάνε στον Άδη. Και αυτοί που έζησαν σωστά δεν πάνε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά πάνε στον Παράδεισο. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον ληστή. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Θα είμαι μαζί σου στον Παράδεισο. Έτσι είναι μια πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Και απ' την άλλη είναι μια πρόγευση της κόλασης, ο Άδης. Εκεί δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος, να αλλάξει, να κάνει κάτι για τον εαυτό του, να μετανοήσει. Γιατί η ψυχή παγώνει, ας το πούμε έτσι. Σταθεροποιείται. Εκεί που είναι την ώρα του θανάτου. Αλλά μπορούν να κάνουν αυτοί που είναι ζωντανοί. Γι' αυτό κάνουμε μνημόσυνα, κάνουμε την κηδεία πρώτα-πρώτα, έτσι. Κάνουμε δημοσύνες, κάνουμε. Αυτό που είπαμε, διορθώνουμε εμείς τον εαυτό μας για να βοηθήσουμε αυτές τις ψυχές. Εν το Άδη λέει ουκ εστί μετάνοια, δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος τον Άδη. Γι' αυτό πρέπει να αξιοποιούμε τον χρόνο μας εδώ, να μην το χάνουμε. Και εντάξει, εσείς που είστε πιο μικρά παιδιά, παίζετε λίγο, αλλά μεγαλώνοντας πρέπει να σταματήσουμε το παιχνίδι. Ο Χριστιανός δεν δικαιολογείται να χάνει τον χρόνο του. Μάλλον ο Άγιος Παΐσιος, ούτε μη χάνεις ούτε δευτερόλεπτο, μάλλον. Δηλαδή και ένα δευτερόλεπτο να έχεις, πες ένα Κύριε Λέσου. Γιατί δεν είναι το δευτερόλεπτο αυτό να δει. Δεν θα το ξαναβρεις. Πέρασε, τελείωσε. Τελείωσε, έφυγε. Το χάσες. Ή το κέρδισες, ανάλογα. Η μέρα που πέρασε δεν θα ξανάρθει. Κάθε μέρα που περνάει, πλησιάζουμε στο τέλος. Είναι σαν τον άνθρωπο που βαδίζει προς τον τάφο. Μάλλον όλοι μας αυτό κάνουμε. Κάθε μέρα που περνάμε, κάνουμε ένα βήμα προς τον τάφο. Προς το τέλος. Το πρόσκαιρο τέλος, βέβαια. Αλλά ουσιαστικά είναι και τέλος της μετανοίας. Δεν θα μπορέσουμε μετά να αλλάξουμε. Που λένε μερικοί, θέλω τον χρόνο μου. Πού το ξέρεις ότι έχεις χρόνο. Λέω καμιά φορά σε μερικές, πρέπει να σταματήσεις να βάφεσαι, ας πούμε, πρέπει να σταματήσεις να φοράς παντελόνια ή άλλες κακές συνήθειες. Λέει, θέλω το χρόνο μου. Τι χρόνο, πού ξέρεις ότι θα έχεις χρόνο. Εδώ και τώρα, αφού ξέρεις ότι είναι λάθος. Γιατί δεν το κάνεις αμέσως, τι χρόνο θέλεις. Να παρακαλέσεις τον Χριστό, σου δώσει τη δύναμη, να το σταματήσεις. Βλέπετε, ας πούμε, οι Απόστολοι. Τι ήταν οι Απόστολοι, πριν γίνουν Απόστολοι, τι ήταν. Οι πιο πολλοί ήταν ψαράδες. Περνάει ο Χριστός, ας πούμε, τους βλέπει και λέει κατήρτιζαν τα δίχτυα. Καταρτίζω θα πει επιδιορθώνω. Τα σημάζευαν, γιατί όταν ρίχνεις ένα δίχτυ στη θάλασσα, μπορεί να σκαλώσει ένα βράχο, να σκιστεί. Μετά δεν μπορεί να πιάσει ψάρια. Έτσι, γιατί το ψάρι πάει και χώνεται ανάμεσα στις τρύπες που έχει το δίχτυο και δεν μπορεί να περάσει και παγιδεύεται εκεί και έτσι τα πιάνει το ψάρι με το δίχτυο. Αλλά με σκισμένο το δίχτυο περνάει το ψάρι μια χαρά. Δεν πιάνεται. Οπότε πρέπει να το διορθώσεις. Και εκεί που τους βρήκε λοιπόν να διορθώνουν τα δίχτυα, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Πέτρο, τον Άγιο Ανδρέ, του λέει ελάτε και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Και τι είπαν αυτοί. Περίμενε δάσκαλε, θέλουμε τον χρόνο μας. Όχι, αμέσως λέει. Αφήσαν τα δίχτυα, αφήσαν τις βάρκες τους, αφήσαν τον πατέρα τους, τους συγγενείς τους και λέει ερχόμαστε. Καταλάβατε, αμέσως. Αφού σε φωνάζει ο Χριστός, σου λέει να αυτό είναι λάθος. Τι χρόνο θέλεις, σταμάτα το. Σε καλεί ο Χριστός, σε μετάνοια. Δεν ξέρεις αν αύριο θα την έχεις αυτή την ευκαιρία.
Πως οι άνθρωποι κοιμήθηκαν λέει στον ύπνο τους, πέσαν να κοιμηθούν και δεν ξυπνήσανε. Δεν ξέρουμε πότε θα μας καλέσει ο Κύριος. Γι' αυτό μην αναβάλεις τη μετάνοια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι κάτι είναι λάθος, εδώ και τώρα, το σταματήσω. Τουλάχιστον να παρακαλέσω τον Χριστό να με βοηθήσει να το σταματήσω αμέσως. Γιατί το άλλο, ξέρετε, που λέμε θέλω το χρόνο μου, σημαίνει ότι δεν έχω μετανοήσει. Να το σκεφτώ λίγο, τι να σκεφτείς, αφού είναι λάθος. Αφού είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Είναι σαν έναν οδηγό, ας πούμε, που πάει κάπου, αλλά έχει πάρει λάθος δρόμο. Και το σταματάει, σου λέει, που έχεις πάρει λάθος δρόμο. Τι να πει, θέλω το χρόνο μου, να σκεφτώ, να αφήσω τον κακό δρόμο, τον λάθος δρόμο για να γυρίσω στον δρόμο. Αλλά θα συγχύσω να προχωράω λίγο στον κοστό. Ανοησία δεν είναι. Αφού σου λέει είναι λάθος. Τι χρόνο θέλεις, θα γυρίσεις πίσω, θα πας στο σωστό δρόμο. Έτσι και στα πνευματικά.